Εμείς μέχρι το 2018, οι περισσότεροι από εσάς μας γνωρίζατε, ήμασταν μια εμπορική επιχείρηση, αγοράζαμε, πουλούσαμε. Το 2018 πήραμε μια σκληρή απόφαση για μας και δύσκολη, είναι δύσκολο να σκοτώνεις τον εμπόρα μέσα σου. Οι περισσότεροι από εδώ συνάδελφοι του Πρέβορη και άνθρωποι του Πρέβορη θα με καταλάβουν, είναι πολύ δύσκολο να σκοτώνεις τον εμπόρα μέσα σου. Πήραμε λοιπόν αυτή την απόφαση και είπαμε ότι εμείς θα γίνουμε παραγωγή. Όντως δουλέψαμε πολύ τελευταία χρόνια ή τα τελευταία δύο χρόνια δουλεύουμε πάνω σε αυτό το project. Θέλαμε να είναι κάτι μαγικό η παρουσίασή του, που να είναι αντίστοιχο του εσωτερικού ή του εξωτερικού του προϊόντος. Έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλές διαφορετικές ομάδες για να γίνει το σημερινό αποτέλεσμα. Ελπίζω ο κόσμος να το εκτιμήσει και εσύ να το απολαύσετε. Ποιο μπορούμε να πούμε ότι είναι το πλεονέκτημα του προϊόντος που λανσάρεται στην αγορά? Είναι σίγουρα η απόσταξη με αλμυρό νερό που του προσθέτει ιδιότητες, ειδικά στα αρώματα, και είναι σίγουρα και η μίξη των βοτάνων, η διαφορετικότητα των 13 βοτάνων που έχουν δέσει όλα μαζί για να κάνουν αυτό που τελικά θέλαμε, να φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Εγώ θα εστιάσω σε τρία πράγματα που είναι και οι βασικοί πυλώνες της διαφορετικότητας αυτού του τζιν. Ο πρώτος πυλώνας είναι τα 13 συγκέντρως 14 βότανα τα οποία περιέχει. Από αυτά τα περισσότερα είναι από Ελλάδα. Φροντίσαμε να έχουμε ταραξάκο, δηλαδή μικροράδικο, δενδρολίβανο, κράτεγο, κριθάρι, άνθη υβίσκου, φλούδες πορτοκαλιού, κόλιανδρο, ρίζες αγγελικής, τσουένι. Δεν είναι τυχαία η επιλογή τους και η ισορροπία που δίνουν στην ανάδειξη τελικά του αρώματος του κέντρου, χωρίς να το καπελώνουν. Ήθελα να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη απόψε, διότι παρουσιάζουμε ένα προϊόν το οποίο έγινε με πολύ αγώνα, πολύ κόπο και πολύ μεράκι. Και από ό,τι μπορώ να καταλάβω από την αρχή, είναι πάρα πολύ καλό και είμαι πολύ ευτυχισμένη για αυτή την... ήρθε η ώρα να πάρουμε τη χαρά μας του αγώνα που κάναμε για αυτό το προϊόν. Και μια βραδιά κομβική για την ιστορία της επιχείρησής σας. Ναι, είναι μια βραδιά κομβική γιατί είμαστε εδώ όλοι συνεργάτες πολλά χρόνια και καινούργοι αλλά και παλιοί συνεργάτες για να γιορτάσουμε μαζί αυτό που καταφέραμε, το προϊόν μας, το καινούργιο προϊόν που όλοι λένε ότι θα πάει πολύ καλά. Το εγχείρημα, ειδικά στον κόσμο της επικοινωνίας για ένα ποτό και ένα λανσάρισμα και μια δημιουργία ενός ποτού από το μηδέν είναι τεράστιο. Ήταν λοιπόν και η πρώτη κουβέντα που κάναμε με τον Ηρακλή ξεκινώντας. Εμείς αμέσως είδαμε στα μάτια του επιχειρηματία Ηρακλή Ζωγραφάκη πίστη, μια πολύ δυνατή ομάδα από πίσω και ένα πάμε να το κάνουμε. Σήμερα αποκαλύπτεται το Rumors. Είναι ένα προϊόν, ένα τζιν, το οποίο βγαίνει για πρώτη φορά σήμερα στα μάτια του κόσμου και στις γεύσεις του κόσμου. Οπότε είμαστε όλοι εδώ για να το γνωρίσουμε, να το πιούμε, να το γευτούμε και να πάμε μαζί του ένα μεγάλο ταξίδι. Και τι είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει? Το πλούσιο άρωμά του, το γεγονός ότι έχει φτιαχτεί με αλμυρό νερό, το γεγονός ότι είναι, ενώ είναι London Dry, συνεχίζει να έχει πολύ αρωματικό μπουκέτο, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο μπουκάλι, μια πολύ ιδιαίτερη φιάλη, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο story, μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Και μια πολύ σημαντική μέρα για σας. Σίγουρα. Και για την οικογένεια, αλλά και για όλη την εταιρεία, για όλα τα παιδιά που έχουμε δουλέψει γι' αυτό, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που έχουν έρθει για μας. Και είναι ένα προϊόν που από αύριο θα είναι στα ράφια. Ναι, από αύριο θα βρίσκεται όπου μπορούμε περισσότερα. Αυτό μας δίνει ένα πολύ smooth προϊόν με μακριά επίγευση. Όπως είπε πριν, είναι ένα εργαλείο. Εργαλείο που ανεξάρτητα το τι μέρος της εστίασης είμαστε, είτε δουλεύουμε ξενοδοχείο, είτε καφέ μπαρ, είτε κοκτέιλ μπαρ, σε όλα έχει χρήση. Που σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις από ένα κλασικό κοκτέιλ, όπως π.χ. το Νεγκρόνι, μέχρι ένα σύνανο κοκτέιλ. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και οποιοδήποτε μη επαγγελματία, χρησιμοποιώντας το με τόνικ, με αναψυκτικό, στο σπίτι, παίρνοντας το από σούπερ μάρκετ από μια κάβα. Άδεια καιρού πίνια, θα σου φέρω. Από σε ντούκια που έχουν θαύσει πειρατές. Σμαράδια και πολύτιμα στολίδια. Σε μωρό και λίγες αστέρω μαζί. Ο Ηρακλής είναι ένα άτομο το οποίο πια το έχουμε πολύ μέσα στην καρδιά μας και εγώ και η γυναίκα μου.
Τον ευχαριστώ πολύ που επέλεξε εμένα να είμαι εδώ και του εύχομαι μέσα στην καρδιά μου να πετύχει το όνειρό του και να πάει πολύ καλά αυτό που έχει ονειρευτεί. Η σημερινή βραδιά είναι ένα δείγμα των δυνατοτήτων που έχει η κριτική επιχειρηματικότητα, η τοπική επιχειρηματικότητα, ειδικά όταν υπάρχουν επιχειρήσεις που διοικούνται από νέους ανθρώπους με όραμα, με φαντασία, με εργατικότητα. Μπορούν να καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα και να διαπρεύσουν στον τομέα τους. Νομίζω ότι η απόψινή βραδιά το αποδεικνύει για την εταιρεία Ζωγραφάκης. Να ευχηθούμε στον Ηρακλή, στην Ιφηγένεια, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και πάντα να μας εντυπωσιάζουν, να μας εκπλήσουν ευχάριστα με τέτοιες επιτυχίες. Θεωρώ ότι είναι τιμή μας για την Κρήτη να έχουμε μια τέτοια ποτοπία που αναπτύσσεται με τέτοιους ρυθμούς και θα προβάλλει ένα άλλο χαρακτήρα για την Κρήτη και τα κριτικά προϊόντα αλλιώς. Έχει κάνει μεγάλα βήματα, όπως την Τσικουδιά Αθηβολή, αλλά και τώρα σε πιο εξευγενισμένα ποτά, όπως είναι το νέο τζιν που παρουσιάζεται σήμερα. Είμαι πολύ περήφανος που γνωρίζω την οικογένεια Ζωγραφάκης.